Θες να μας πεις τι είναι? Όχι. Δεν είναι ωραίο τώρα αυτό, γιατί θέλετε ότι αυτό το παιδί δεν έχει από πίσω δεύτερες σκέψεις, να αντιμιλήσει, να χρησιμοποιήσει άσχημες λέξεις, να βάλει ίντριγκα μέσα σε αυτό. Είναι 19, λέει την αλήθεια. Δεν έχει να κάνει με την ηλικία. Πώς, είναι 19 χρονών. Δεν έχει να κάνει με την ηλικία. Δεν έχει, έχει να κάνει με το χαρακτήρα. Είναι 19 χρονών παιδάκι. Η συμπεριφορά του, ακόμα και όταν γίνεται λίγο πιο έντονη, δεν χρησιμοποιεί τις ίδιες λέξεις. Ενώ δεν ανταπαντά, δεν κάνει. Δεν έχει χαμηλή αισθητική αυτό το παιδί. Εγώ δεν ξέρω αν είναι τι αισθητική είναι. Η ευρυδίκη προσβάλλει. Δεν κάνει το. Δεν κάνει το. Δεν κάνει μια κακιά. Δεν κάνει το σώματά. Δεν κάνει το σώματά. Παιδιά, έχουν όμως αναγάγει το styling σε επιστήμη. Το styling είναι κάτι πολύ ευχάριστο, πολύ επιφανειακό. Δεν αξίζει τώρα ένα παιδί 19 χρόνια στην τηλεόραση να ξέρει για το styling. Επιμένει και τη λέει ότι σε ντύνει κάποιο άλλο. Η αλήθεια όμως είναι, μπορεί στον κουδουνάρι να πηγαίνουν μηνύματα ή να γνωρίζει κάτι και γι' αυτό το λόγο ο άνθρωπος να επιμένει, γιατί και αυτός είναι τρελός. Από την άλλη όμως, όταν σου λέει με βοηθάει η μαμά μου, το έχει πει και η ίδια η γυναίκα, λέει την αλήθεια δηλαδή. Ένας καταξιωμένος σχεδιαστής σαν το Στέλιο πρέπει να δείχνει τέτοια συμπεριφορά στην τηλεόραση, σε ένα κοριτσάκι 19 χρονών. Μισό λεπτό ρε παιδιά, να πούμε ότι ναι, και τα άλλα πείτε κορίτσια, και την άλλη. Τα άλλα κορίτσια σίγουρα έχουν στυλίστες. Αν δεν το γνωρίζει, ωραία, να το μάθει. Αυτό λοιπόν. Στέλνει μου, εγώ το ξέρω από τους ίδιους τους στυλίστες. Το γνωρίζω. Ωραία, παιδιά. Δηλαδή δεν μπορείς να τα βάζεις μόνο παιδιά, με μία εγώ, και όχι με τις άλλες. Να αξίζει τον κόπο. Παιδιά, όλοι τώρα νιώσαμε άβολα και λίγο η καρδιά μας λίγο σφίχτηκε. Αλλά να πω και του τραβού το δίκιο τώρα. Είναι ένα παιχνίδι. Φυσικά ναι, και δεν ανάγουμε. Και στο MasterChef το φαγητό είναι τόσο σημαντικό. Και στο GNTM. Εντάξει, εννοείται τώρα, μην τα πάρουμε. Ξέρετε ποιος είναι μαζί μας στη συνέχεια? Ποιος? Ο Κοβέος. Α, θα είναι.